είναι πολύ ακριβές τις τιμές. Ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτές τις τιμές. Πανάκριβες τιμές. Αυτή είναι η πραγματικότητα για πολλούς καταναλωτές στη σκιά της ακρίβειας. Οι υψηλές τιμές σε συνδυασμό με τα περιορισμένα έσοδα δημιουργούν μια δύσκολη συνθήκη για πολλά νοικοκυριά και ειδικά για τους συνταξιούχους, όπου τα πενιχρά τους έσοδα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η ακρίβεια δεν παλεύεται. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω. Δεν παλεύεται. Εγώ απορώ πώς ζει ο κόσμος. Συνταξιούχος είστε? Θα ψωνίσουμε διάφορα ειδιά να φάμε. Έμποροι στις λαϊκές αγορές διαπιστώνουν πως η κίνηση του κόσμου είναι πιο υποτονική σε σχέση με παλαιότερα και συνάμα τα χρήματα που διαθέτουν για τα ψώνια τους είναι αρκετά λιγότερα. Κόσμος υπάρχει, λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διαθέτει δηλαδή λίγα χρήματα για τα ψώνια τους. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ζορίζονται και είναι και λίγο τσιμπημένα τα πράγματα, εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε και εμείς κοπελιά, προσπαθούμε το καλύτερο. Δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Κοιτάξτε, όπως έχουν γίνει όλα πάνω, τι να κάνουμε. Καλά, οι τιμές είναι καλές εδώ πέρα. Ο κόσμος πλέον αγοράζει τα απολύτως απαραίτητα, υποστηρίζουν οι Ηρακλειώτες, οι οποίοι ζητούν να πάρθουν μέτρα για να ενισχυθούν τα νοικοκυριά και δει τα ευάλωτα. Έρχομαι τακτικά 2-3 φορές το λάιστο τη βδομάδα. Και πλέον παίρνετε τα απαραίτητα? Μόνο. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν τη βγάζεις μετά, θα είσαι άλλες ελλείψεις. Αν δεν έχει χρήματα, τι να το κάνει το πιο φθηνό? Αυτά που μπορεί να θα πάρει οπωσδήποτε είναι ντομάτες, πατάτες και κρεμμύδια. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα λοιπόν. Δυστυχώς ναι. Παραγωγοί και έμποροι αναφέρουν πως κρατούν τις τιμές χαμηλά όσο μπορούν για να διευκολύνουν τον καταναλωτή. Λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης του κόσμου, οι έμποροι πολλές φορές δεν καταφέρνουν να πουλήσουν όλη την παραγωγή τους. Εδώ θα βρει το δεύτερο, το μικρό, το δεύτερο προϊόν θα το βρει, θα κάνουμε τα δώρα μας εδώ, το οποίο στο σούπερ μάρκετ αυτά τα πράγματα δεν τα βρίσκουν. Ό,τι σηκώνει το πορτοφόλι του και η τσέπη του και κανονίζει τις τιμές, το πιο φτηνό πάει, σίγουρα, το πιο φτηνό.